Η ηγεσία του Υπουργείου για άλλη μια φορά επέλεξε να μην συναντηθεί με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας ενός νοσοκομειακού γιατρών. Πάγια πρακτική του Υπουργείου όλο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μιας και η κυβέρνηση επιλέγει να μην συνομιλεί με αυτούς που πραγματικά έχουν σηκώσει το βάρος των τεράστιων ελλείψεων και της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί αυτή τη στιγμή προωθούν μια κατεύθυνση που δεν σέβεται τους εκατοντάδες ειδικευόμενους στα νοσοκομεία που μπήκαν μπροστά για τη διαχείριση της πανδημίας, που η έκπτωση του επίπεδου της εκπαίδευσης τους ήταν τεράστια, ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που ήδη υπήρχε πριν την έναρξη της πανδημίας. Και σήμερα έρχεται να τους πει ότι μια εξέταση μισής ώρας θα έρθει να καθορίσει την ταμπέλα που θα έχουν ως γιατροί όταν βγουν στο επάγγελμα έχοντας πλέον τον τίτλο του ειδικού. Αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, αλλά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να έχει όλες τις ταχύτητες εκείνες τις πολλαπλές εργαζομένων που θα μπορούν να λειτουργούν το εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας που σχεδιάζει. Θα μας βρουν μπροστά τους, θα συνεχίσουμε και με νέες κινητοποιήσεις. Η μεγάλη ουσία των ειδικευόμενων γιατρών έχει αναδειωθεί σε αυτή την κατεύθυνση και θα εκφραστεί στις μάχες του επόμενου διαστήματος.